Θα ευχαριστήσω βέβαια και για την τιμή που μου έκανε ο πρόεδρος του ταξί ο Σιάρκος ο Βασίλης, είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει σχετικά με το χώρο του ταξί τον επαγγελματικό του χώρο, του συναδέλφου του τα θέματα, τα προβλήματα πώς μπορεί να δει αυτός καλύτερα και να βοηθήσει τη τουριστική περίοδο γιατί σίγουρα έχουμε έτσι μια καλή συνεργασία τα ξενοδοχεία με τα ταξί που οι επισκέπτες για να έρθουν στην πόλη ή να πάνε να δουν κάποια αξιοθέατα σίγουρα θα προτιμήσουν το ταξί να έρθει από το ξενοδοχείο να τους πάρει και να πάει. Θέλω να σε καλημερίσω Βασίλη που είσαι στο στούντιο σήμερα για να πεις δυο λόγια και εσύ πάνω στον κλάδο σου να μιλήσει του συναδέλφου σου και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς στη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια είμαστε δίπλα Εύχομαι καλή τουριστική σεζόν να έχουμε για φέτο. Γιατί μετά από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά δειλά δειλά για το καλοκαίρι. Οπότε ο λόγος σε σένα να μα αναλύσει λιγάκι και να μα ξεκινήσει έτσι περίπου στο σωματείο και στον σύλλογό σου πόσα μέλη έχει, πότε ιδρύθηκε αν θυμάσαι ο σύλλογό σα και οτιδήποτε είναι ελεύθερη συζήτηση να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σα καλημερίζω εσάς και τους σα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το βήμα που μου δίνετε. Χαρά μας η Για να βήμαστε. πούμε τις, το έργο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τις, αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Mm -hmm. ε, εμείς είμαστε ένα σύλλογο αρκετών χρόνων, είμαστε πάνω από 40 χρόνια πάνω από τις και πιο παλιό μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή απαρτίζουμε από 90 μέλη στον νομό Εκτό εκτός της ε, Φιλιππιάδος Μάλιστα. το οποίο είναι δεύτερο μικρότερο σωματείο το οποίο έχουμε μια καλή και ναι. Μια καλή συνεργασία. Πώ δεν εντάχθηκαν και αυτοί τότε. Ήταν απλώ διασπάστηκαν κάποια στιγμή. Α, ήταν, έτσι, ήταν ναι. μαζί και αυτοί, αλλά Α, θέλανε μόνο να Ναι. Ε, με τα, το σωματείο του συγκεκριμένου έχουμε πάρα πολύ καλή Άρα, αυτοί. Αυτοί. Το πάτε... μεγαλύτερο είμαστε εμεί όμω. Πάρκα καναλάκι είναι και αυτοί μέσα, Πώ. Και το καναλάκι πάρκα είναι σε εσά. Είναι θεσπρωτικό Λούρο, Καναλάκη, Πάργα και Πρέβεζο. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη η έκθεση. Ναι. ναι. Ε, εγώ είμαι πρόεδρο από το 2016, τον Αύγουστο 2016. Ε, όταν αναλάβαμε, υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Ε, διαχειριστήκαμε αρκετά προβλήματα. Mm -hmm. ε, διαχειριστήκαμε, θα σα τα πω έτσι υπογραμματικά λίγο και μετά μπορεί να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ναι. Ε, διαχειριστήκαμε ε, της Ήταν στον αέρα όλες, δεν υπήρχε οργάνωση, δεν υπήρχε. Ε, οργανώσαμε τις πιάτσες, δημιουργήσαμε στο κτέλ το καινούργιο μία πιάτσα το οποίο μπήκε ε, με σημα με γραμμές και οριοθετήθηκαν τα πράγματα. Έχουμε σε, δημιουργία, σε, εξέλιξη δημιουργίας νέα πιάτσα στη Μαρίνα, στη Νέα Μαρίνα. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα διαχειριστήκαμε μαθητικές, μαθητικούς διαγωνισμούς ο οποίο από το 2014 δεν είχε τελειώσει κανένας και, και, στα δύο χρόνια έχουν τελειώσει τέσσερι μαθητικοί διαγωνισμοί με τα φορές μαθητών πληρωθήκαν συνάδελφοι, διαχειριστήκαμε τρεις φορές με το, δικαστικά για να πληρωθούν οι συνάδελφοι μέσα σε ένα χρόνο αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε μία σειρά τα πράγματα πληρώνονται στους τρεις μήνες τέσσερις σε συνάδελφοι mm -hmm. που πρώτα πληρώνονταν σε ένα χρόνο και Γι' αυτό ευχαριστούμε και το έργο που κάνει η Περιφέρεια, η υπηρεσία της περιφέρειας Είναι δίπλα σα. Κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο, έτσι. Και του ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα. Ε, από εκεί πέρα ε, συζητήσαμε με το λιμινικό ταμείο και με το λιμινάρι για την παραλία, για το πλακόστροτο το οποίο μα έδωσαν μέχρι τι 6 ώρα το απόγευμα να εξυπηρετούμε τα, τα, άτομα με ειδικέ ανάγκε. να μπαίνετε. Ναι, έτσι. να εξυπηρετούμε τα άτομα αυτά και, το, και του τουρίστε. Σε ποιο σημείο θα γίνει η καινούργια πιάτσα που λέτε στη Μαρίνα, Η καινούργια πιάτσα θα γίνει έξω από τη Μαρίνα, από την καινούργια Μαρίνα. Εκεί που είναι το πάρκινγκ. Ε, ναι, έχουμε ερωτήσει, έχει ερωτηθεί στο Ελληνικό Ταμείο κάποια θέση και ε, νομίζω ότι βρισκόμαστε στο τέλο. Ωραία, ολοκληρωθεί. Mm -hmm. ε, ε, σε όλες τις πιάτσεις βάλαμε πινακίδες με τιμές δρομολογίων. Για να ξέρει ο τουρίστας πού το μπαίνει, πού θα φτάσει, πόσο πληρώσει και έτσι. τα λίπα, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βάλαμε πινακίδα για να πληροφορήσουμε τους, τους τουρίστες για το αεροδρόμιο, 20 ευρώ. το mm -hmm. αεροδρόμιο 20 ευρώ είναι, ε, είναι παραπάνω, είναι 21,5 συν τα πράγματα που βάζουν πίσω, τις βαλίτες και τα λίπα. Ε, εμείς, Άρα, το έχετε κάνει είμε... στρογγυλό. Εμεί το στρογγυλοποιήσαμε και βάλαμε μια στιγμή φίξ 20 ευρώ μαζί με τα διόδια. Για να... <σ壮σ> <σ壮σ> τα διόδια περίπου είναι 6 ευρώ. Τα <έτσι>. Τρία και τρία. Μαζί με τα διόδια. Έτσι. Και είχαμε ένα αρκετό πόλεμο για αυτό το πράγμα και από α... 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 σωματεία γειτονικά κτλ. Παρ' όλα αυτά ισχύει και. Εσεί παλεύετε για μια θέση και μια πιάτσα στο αεροδρόμιο, να τα αφήσουμε να τα λύσουμε λίγο αυτό αργότερα. Όποτε θέλεις. Στην πορεία θα το θέσουμε αυτό το θέμα. Ναι, γιατί, ναι, γιατί είναι σημαντικό και η πρέπει, ναι, είναι. Είναι πολύ σημαντικό και γιατί. Να έχουμε ένα βήμα πρέπει. και ένα πάτημα. Είναι, θα το θέσω αυτό στην πορεία τη κουβέντα. Ε, Εμεί έχουμε μια καλή συνεργασία όπω προείπε, μάλλον με του ξενοδόχου. Έτσι. Δεν νομίζω να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα Πολύ αυτό το κανένα. Άψογοι όλοι και έχουμε και καλέ ενδείξει. Εδώ και πολλά χρόνια, παραδείγματο χάρη. Ο στόλο εντυπώ... μα είναι καλό απέναντι για του πελάτε κτλ. Και, και η συμπεριφορά είναι το σημαντικό. Ακριβώ. Που θέλει οι ανθρώπου οι οποίοι να μπορούν να μιλήσουν τα αγγλικά, να μπορούν ε. Να, ε. να μιλήσουν και να ξεναγήσουν κάποιου ανθρώπου. Υπάρχει ένα επίπεδο. Να υπάρχει διάθεση, μπαίνει ο τουρίστα μέσα, να μην είμαστε με κλεισμένο το στόμα, να του πούμε εδώ είναι ο μονολίθι, εκεί είναι αρχαινικόπολι. Δηλαδή αυτό, η ξενάγηση που την ώρα που θα είναι μέσα ο τουρίστα χαίρεται, ότι του δίνει σημασία, του δίνει ενδιαφέρον και τον προσέχει. Αυτό είναι το σημαντικό έργο. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμή. Και μέχρι, μέχρι στιγμή είμαστε καλά. Ναι, με του ξενοδόξου αλλά και με του τουρίστε δεν έχουν παραστεί προβλήματα ισχροκέρδεια ή άλλα προβλήματα κτλ. Το, δεν ταξί, το ταξί στην πόλη τη Πρέβεζας και στην περιφέρεια, σε όλο το νομό τη Πρέβεζας, μπορώ να πω και τη Φιλιππιάδος, ε, πιστεύω ότι είναι το πιο νόμιμο Μέσο. από την επικράτεια. Διότι ε, το ταξί έχει και μια κακή ονομασία που μπορώ να πούμε έτσι. θα αυτό Πιστεύω όμω κάθε... στο νομό τη πρέβεζα ότι Αυτά Εντάξει. έχουν ακουστεί μα. για Αθήνα, ο οποίο πάει ναι. να κάνει την αρπαχτή και να φύγει. Και να... Εδώ είστε ιδιοκτήτε όλοι, θεωρώ. Δεν είστε... ακριβώς, γιατί μιλάμε, η κοινωνία μα είναι μικρή. Δεν είστε μισθωμένοι εδώ. Ακριβώ, Μπορεί ακριβώς. να κάνουμε καθόλου. Ακριβώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν κάνουμε γιατί είμαστε οικογενειάρχε οι περισσότεροι. Δουλεύουμε για αμεροκάματο και Υπάρχει σοβαρό, σεβόμαστε κύριο, κύριο, επαγγελμα... τον πελάτη το πελάτη τον οποίο έχουμε εδώ και συν τη και τον πελάτη του τουρίστα. Έτσι. Μα ο άλλο θα μείνει και μια εβδομάδα και 15 μέρε σε ένα ξενοδοχείο. Άρα του δίνετε την κάρτα σα και σα παίρνει ένα πάσα ώρα στιγμή. Αν στραβώσει το κλίμα από την πρώτη φορά, θεωρώ ότι δεν έχει μέλλον ο ταξιτζή. Ε, Τόσο απλά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τι αρχέ τη πόλη, τον αντιπεριφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον πρόεδρο του Ιμουνικού Ταμείου ε, και του Λιμενάρχη, οι οποίοι είναι αρρωγοί στο έργο μα. Δηλαδή, συζητάμε, μιλάμε, ε, αποδέχονται άλλα, προβλή, άλλα Άλλα θέματα που θέτουμε, άλλα δεν Τα περισσότερα όμω τα βάζουν σε αργαριέ και τα αποδέχονται. Υπάρχει διάλογο Υπάρχει και είναι ναι, ναι. θεμητό. Συνδεόδρομο σε σε και σε καλό δρόμο. Mm -hmm. Το έργο μα τώρα. Το έργο του ταξί τη Πρέβεζας Υπάρχει το πρόβλημα του εξή. Ε, Εμεί παρόλο που είμαστε στα αεροδρόμιο δίπλα, είμαστε σε μια τουριστική περιοχή, Πάργα, Λιφκάδα, δεν έχουμε το έργο αυτό που έπρεπε να έχουμε. Η Πρέβεζα έχει εσωτερικό τουρισμό έρχεται Άρτα, Πρέβεζα, η Βόρεια Ελλάδα από τη στιγμή που άνοιξε η Αγγλανδία και τα λοιπά ε, και η Ιόνιοδος παρόλα αυτά όλοι οι τουρίστες του εσωτερικού τουρισμού έρχονται με ειδικά τους αυτοκίνητα ο mm. κλάδος ο δικός μας χάρη δεν παίρνει το... το... Αυτό που κατέβουν από το αεροπλάνο βασικά θα σα χρειαστεί Δεν με το μερίδιο που μα ολογείται. δηλαδή η Πάργα, η Λευκάδα, η Ζαβέρδα Κατεβαίνουν 300 άτομα ε, το αεροπλάνο. Θα ναι. πάρουν. Καλά, μισθώνουν και το αεροπλάνο κάποιοι. Σαφέστατα, σίγουρα. Α, Α, αλλά δουλεύουν και τα ταξίδια. Αλλά δουλεύουν δουλεύουν ταξίδια. Το 80%, 70% δουλεύουν το ταξίδι. Μάλιστα. Ε, Εμεί βλέπουμε τον κόσμο τη πόλη. Ε, με τα σκάφη τη παραλία που έρχονται τα τουριστικά. Τα οποία το 2018 ε, από τα προηγούμενα χρόνια ήταν παραπάνω. Και σε μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό ωφέλισε τον κλάδο μας Έτσι και πιστεύω και άλλο κλάδο τη πόλη μα. Εστιαίε και οτιδήποτε άλλο. Ε, ναι. Ε, Εμεί τώρα έχουμε άλλο ένα κομμάτι, είναι η καινούρια Μαρίνα που γίνεται, η οποία αυτή η Μαρίνα έπρεπε να γίνει από χτες. Και πρέπει να γίνει όσο γίνεται. Πιστεύουμε φέτο θα λειτουργήσει. Πριν 20 και χρόνια δεν έχει γίνει. Σαφέστατα. σαφέστατα, σαφέστατα. <laughs> και άλλα πράγματα. Να Τόσο έχει δρομολογηθεί να γίνει, υπάρχουν That's. τα προβλήματα. Εμεί πιστεύουμε και θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να τελειώνει. Να τελειώνει και να λειτουργήσει. Έτσι Ο, ό, Και πιστεύει. αν μπορεί να γίνει και άλλοι και άλλοι και άλλοι και τι επένδυση. Είναι προ το... όφελο και θέσει εργασία για όλου Για τον κλάδο μα αλλά και γενικά για την πόλη τη Πρέβεζα. Ναι. Έτσι. Ε, τώρα. Ω προ το θέμα του αεροδρομίου. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε μια διεκδίκηση από τα παλιά σωματεία σα, από το παλιό πρόεδρια σα. Όχι, όχι, όχι. ή δεν το υπή... αφήσατε λίγο λάσκα. Αυτού. Όχι, δεν υπήρχε σωματείο. Εγώ έκανα κάποιε συνέργειες οποίες... Αποτέ δεν υπήρχε όχι. το αίτημά σα προ okay. το Υπουργείο, έτσι. Όχι. Γιατί εκεί πρέπει να φτάσετε πιστεύω. Εμεί, εγώ ξεκίνησα όταν βγήκα πρόεδρο να κάνω ορισμένε ενέργειε βάσει των νόμων που μα έδωναν το δικαίωμα αυτό Λεβώς. και με την διαχείριση του αντιπεριφερειάρχη, των βουλευτών κτλ. Εκεί ο νόμο, οι δύο τελευταίοι νόμοι που ψηφίστηκαν μετά το, το 309 και 4070, ε, καταργήθηκαν δύο παράγραφοι που μα δίνουν το δικαίωμα αυτό και δεν μπορέσαμε, δεν τον προχώρησε. Αυτή τη στιγμή. Άρα, πας... χάσαμε ευκαιρία εδώ πέρα. Σαφές. Αυτή τη στιγμή τώρα μιλάγαμε με τον Αντιπιπριακή για άλλα θέματα που πήγαμε πριν τρει μέρε. Και εκεί που μιλάγαμε, θέσαμε το, το πρόβλημα και το θέμα και μιλήσαμε πώ μπορούμε να, δημιουργήσουμε μία συνάντηση με τον Αντιπιπριακή, με τον Δήμαρχο, και ε, και τους βουλευτές. με του βουλευτέ συμπολίτε και αντιπολίτευση. Ναι. Να μιλήσουμε και εμεί και το κτέλ και το κτέλ να, να κάτσουμε πούργιο, να μιλήσουμε έτσι. να δούμε πώ μπορούμε να μπει, Αν μπορούμε να μπούμε μέσα στο αεροδρόμιο και πώ μπορεί να μα βοηθήσουν. Δεν μπορεί το, το αεροδρόμιο να είναι στα δύο χιλιόμετρα. Από την σε σεβόμαστε την άλλη έδρα και άλλο νόμο. Και να μην το εκμεταλλεύεστε, έτσι. Όχι, να μην μπορούμε να μπούμε. Πρέπει στο αεροδρόμιο, προσέξτε με λίγο. Να θέσω ένα απλό παράδειγμα. Κατεβαίνει αν ο... κατέβω εγώ από το αεροπλάνο και κάποια... σε καλέσω, δεν μπορεί κα... να, να με πάρει. Μπορώ να σε πάρω, μπορώ να έρθω να σε πάρω. Με πε τηλέφωνο, έχω το email, έχω το ναι, τηλέφωνο, έχω τα ναι. πάντα. Μπορώ να έρθω να σε πάρω, να σε φέρω στην πρέβεζα. Η εσύ θε να με πάρει σε μένα, γιατί έχει εμπιστοσύνη σε μένα. Στο Βασίλειο του Σάρκου. Ναι. Με πε τηλέφωνο. <σχυ> αν μου πει να σε πάω στη Λευκάδα, δεν μπορώ να σε πάρω. Μπάτσε του νόμο να σε πάω. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό αυτό είναι που μια στρεβλή, Υπάρχει ο νόμο ο δικό μα πρέπει να το συζητήσουμε να δούμε πώ μπορούμε να το ξεπεράσουμε Με του φορεί τη πόλη. Θα το δημιουργήσουμε αυτό. Στο μήνα αυτό είναι το αρχέ του επόμενο, θα το δημιουργήσουμε και Άρα θα Άρα, στόχος στόχο του συλλόγου σα είναι να διεκδικήσετε και, 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 θέση και βάση στο αεροδρόμιο. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα, ε, κάνουμε μια, μια γενική συνέλευση που θα δρομολογηθεί προ το τέλο του μήνα είναι στο πρόγραμμα να γίνει στην πόλη της Πρέβεζας το οποίο θα μιλήσουμε για μια εφαρμογή ραδιοταξί εάν το καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι θα το δώσουμε και θα αναλύσουμε ορισμένα πράγματα όπως πρέπει γίνεται να σε, γίνεται σε κάθε μια πόλη, πόλη. Έτσι. όχι όπως γίνεται σε πόλη όπως γίνονται σε ορισμένες πόλεις ή γενικά σε πόλεις για την ναι. καλύτερη οργάνωση, την καλύτερη εξυπηρέτηση των επεβατών τον καλύτερη εξυπηρέτηση μεταξύ μας και να υπάρχει Πάντα για την ένα, συντονισμ, ένα συντονισμό καλό αυτό είναι. Οργάνωση, και, θα, και θα μιλήσουμε στη μεγάλη συνέλευση που θα γίνει μετά τα το, το μέσα του Μαρτίου, που θα είναι για, όλη την, ε, ε, για όλο το νομό που εκπροσωπώ. Ε, θα γίνει μια συζήτηση από γραφείς, και εκεί θα μιλήσουμε και για ένα συνεταιρισμό ε, για τα μαθητικά δρομολόγια. Mm -hmm για το έργο που παίρνουμε τα σταματικά δρομολόγια. Να τα παίρνουμε σαν συντηρημό και να γίνεται ομαλά ο μαλάκι να μην χτυπιόμαστε. Υπάρχει να μπει μια οργάνωση και σε αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραία. Πολύ χρήσιμα και σημαντικά πράγματα για την ε... λειτουργία του τονταξί. Εμείς θέλουμε να παρακαλέσουμε χάρη και τους τοπικούς άρχοντες αλλά και σας εφόσον έχετε το... το, βήμα και το μικρόφωνο να προβάλλει τα αρχεία μας όσο γίνεται πιο καλά γιατί αυτά είναι η εικόνα που προβάλλουμε έξω και αυτά είναι που πρεσβεύουμε. Γιατί ε, έχουν γίνει αρκετέ, ειδικά από τον Αντιπεριφερειάρχη και από το Δημαρχείο, το Δήμαρχο. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται συνέχεια. Θέλει και δουλειά. Θέλει συνέχεια καθαριότητας, καθαριότητας. να προβάλλουμε. και προβολή και καθαριότητα Το ένα πάει και μετά. οργάνωση. Έτσι. Τώρα ένα θέμα σοβαρό που έχουμε. Το αναφέρω προγραμματικά γιατί αυτό είναι σε μια δικαστική. Ποια μάχη διαμάχη είναι το ΚΤΕΛ ε, το ΚΤΕΛ εμείς σαν σωματείο γιατί είμαστε κι εμείς σωματείο και κλάδος μεταφορών είμαστε συνάδελφοι λίγο πολύ ε, κι εγώ σαν πρόεδρος προσωπικά το ΚΤΕΛ το θέλω δυνατό mm -hmm. εάν το ΚΤΕΛ αυτή τη στιγμή φέρει 500 άτομα στο σταθμό μακά να κάνει να τα φέρει 5.000 το θέλω με δυνατό το ΚΤΕΛ Υπάρχει συνεργασία ο ένα με τον άλλον. Δεν είναι. Το είμαι. θέλουμε δυνατό. Γιατί και εμεί θα πάρουμε μεγαλύτερο έργο. Εγώ από το 16 που βγήκα, έχω δυόμισι χρόνια περίπου πρόεδρο. Ε, πριν φτάσουμε στη δικαστική διαμάχη με το παλιό Προεδρείο, ήρθαμε τέσσερι φορέ στη συνάντηση και ειδικά μέσα στο στράτο τον Ιωάννων στην Αντιπριάρχη. Ε, συζητήσαμε, κάναμε διάλογο. Ε, δεν βρήκαμε έναν ανταπόκριση αυτή που έπρεπε και εκεί συνεχίσαμε να δικαστικά ε, από εκεί και πέρα τώρα το κτέλ ε, έχει την υπεραστική και την αστική συγκοινωνία η υπεραστική πρέπει να οργανωθεί με τους νόμους και τις κανόνες της υπεραστικής συγκοινωνίας το οποίο είναι κάνει το έργο εκτός πόλιος και η αστική να οργανωθεί στο με τους πόλης. κανόνες για το εσωτερικό της πόλης να γίνουν συγκεκριμένες γραμμές, συγκεκριμένες τάσει, συγκεκριμένες ώρες και να οργανωθεί στα πρότυπα της αστικής κοινωνίας. Mm -hmm. Αυτά γενικά, εσείς μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Όχι, και όποιο θέμα είπες θέλετε. πάρα πολλά πράγματα, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι <laughs> αναλύσαμε τα σημαντικότερα πράγματα. Ε, σίγουρα όλοι οι κλάδοι έχουν τα προβλήματά τους, αλλά με διάλογο και σωστή πρόθεση και διάθεση, Λένε και ξεπερνούνται όλα. Σαφέστατα. Ο διάλογο είναι το σημαντικότερο. Έτσι. Και ο καλοπροαίρετο διάλογο. Ο έτσι. Και πάντα με αυτό το, το, σκεπτικό προχωράω και με αυτό το σκεπτικό συζητάω με οποιονδήποτε. Άρα εσεί λέτε να πυκνώσουν και να δημιουργήσουν έτσι μια καλύτερη αίσθηση ότι υπάρχει αστική συγκοινωνία στο, στον ιστό της πόλης Πρέ... το, αστικό δηλαδή να κάνει την εξυπηρέτηση που πρέπει να κάνει στην αστική συγκοινωνία, αλλά το υπεραστικό δεν θα πρέπει να κάνει δουλειέ που κάνει η αστική συγκοινωνία. Μπράβο. Εκεί καταλήγουμε. Στην πόλη τη Πρέβεζα, μάλλον σε κάθε πόλη, στον ιστό τη Πρέβεζα το έργο είναι τη αστική συγκοινωνία ναι, και των υπηρεστικής... ταξί. Ακριβώ. Ε, από εκεί και πέρα το υπεραστικό δεν μπορεί να φορτώνει και να ξεφορτώνει εντό των ιστών τη πόλη. Και δεν υπάρχει και λόγο να περνάει μέσα από εκεί. Πέρα από το δικό μα τον κλάδο υπάρχουν και άλλα έγγραφα. Μην ανοίξουμε το θέμα τώρα, διότι είμαστε σε μία. Εντάξει, ε, πρέπει, πρέπει να. Πρέπει να εμείς, ναι, εμεί το θέσαμε το πρόβλημα, το έχουμε θέσει, το έχουμε αναδείξει. Ε, από εκεί πέρα είναι η ναι, εξέλιξη. Ναι, ναι, σίγουρα, εντάξει, εσεί από την πλευρά σα. Και πιστεύω ότι το κτέλ θα οργανωθεί πάνω χάρη. Αυτό. Είπε, έτσι. Πρέπει, αν θα οργανώσει καλύτερα την αστική συγκοινωνία, οπότε δεν θα υπάρχει και αυτή η διαμάχη καθόλου. Όχι. Και τα πράγματα είναι πιο απλά. Δεν νομίζω να υπάρχει και να συγχωρεί κάτι μεταξύ σα, γιατί και σα φέρνει δουλειά και σα φέρνει κόσμο για να φορτώσετε το κτέλ το κτέλ το θέλουμε δυνατό έτσι. το θυμίζω το μονάζω ο είναι δίπλα στον άλλον και μαζί γιατί θα κερδίσουμε όλοι όταν θα υπάρχει αγάπη και σεβασμό, και ελοεκτίμηση όταν υπάρχει, υπάρχει έτσι. και διάλογος καθομένως και βάζουμε τα πράγματα σε κανόνες όλοι ξέρουμε και πορεύονται με κανόνε. Να μην ενοχλεί ο ένα τον άλλο. Μπράβο, δεν μπαίνουμε στα χωράφια ο ένα τον άλλο. Και δεν θέλω να μπω στα χωράφια του κτέλου. Απλούστατα επειδή η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει έρθει και στον κλάδο το δικό μα υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Έτσι, διότι ο κόσμο τη πρέβεζα, ο υποβατικό κοινό τη πρέβεζα δυσκολεύεται γιατί το κοινό που παίρνει ταξί ή μπαίνει στο αστικό ή στο υπεραστικό, προφανώ καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο, κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εμεί αυτή τη στιγμή περνάμε ένα σοβαρό πρόβλημα κρίση. Πρώτα δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα, δεν μα ένιωσε. Τώρα που περνάμε, πρέπει και εμεί να δούμε τι θα κάνουμε και ναι, πώ θα για, οργανωθούμε. Γιατί η πολιτεία δεν φρόντισε για αυτά που λέμε ούτε σχολικό τουρισμό να έχουμε περισσότερου φοιτητέ, ούτε εκθεσιακού χώρου για να έχουμε εκθέσει, ούτε συνεδριακό τουρισμό για να έχουμε συνέδρια. Όλα αυτά φίλε μου και αγαπητέ Πρόεδρε Βασίλη, αν είχε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμο και η αντιπεριφέρεια και η νομαρχία η παλιά. Δεν θα μιλάγαμε για κρίση στην Πρέβεζα. Και έχει του αρχαιολογικού χώρου που αναφέραμε. Άρα, αργά τα ζα. Αυτά έχω να πω εγώ. Και είναι πολιτικέ οι ευθύνε που είναι η Πρέβεζα και ο νομό εδώ. Πιστεύω, Έτσι, πιστεύω δεν χαϊδεύουμε ό, κανέναν και ούτε να μα χαϊδέψει κανένας Όχι, όχι, όχι. Τα πράγματα τα ξέρουμε λίγο πολύ. Ζούμε εδώ στην πρέβεζα. Εγώ είμαι τρίτη γενιά στην πρέβεζα, έχω μεγαλώσει εδώ πέρα Έτσι. και στην περιοχή τη πρέβεζα. Είναι πολιτικέ οι ευθύνε που υπάρχει ο μαρασμό. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι. Μην πέδει. Πω... Θε... Ο κλάδο ήταν πολύ πιο άνετα και πολύ πιο καλά και πιο χαρούμενο. Όταν υπήρχαν αυτέ οι υποδομές που μιλάμε τώρα. Ναι. Εγώ θέλω να μπω όμω στο εξή. Και υξής. δεν διαμάχησε, θα είχαμε οτιδήποτε. Θέλω να μπω στο εξή. Η πρέβεζα και η πόλη τη πρέβεζα ε, συντηρούνταν από, από, ένα ξενοδοχείο, το πρέβεζα Μπίτσα. Το πρέβεζα Μπίτσα αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Πρέπει να σκύψουν όλοι πώ να ανοίξει. Και να ανοίξει και όχι αυτό δε, και άλλα δέκα. Δεν υπάρχει να σκύψει. Εκεί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και ναι. μόνο ο επενδυτή μπορεί να το κάνει. Ούτε ο Δήμαρχο, ούτε οι Περιφερειάρχε, ούτε οι βουλευτέ. Ναι, να ούτε εμεί ανένω θα το ανοίξουν. Να μην βάζουμε αγκυλώσει σε ορισμένα παράργαααα τα οποία πρέπει να γίνουν. Η Μαρίνα έπρεπε να γίνει όχι από χτε, εδώ και τόσα χρόνια. Και, και οι διαδικαστικέ διαμάχε δεν υπήρχαν. Δεν ξέρω το διαδικαστικό πρόβλημα, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά έπρεπε να έχει γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Οτιδήποτε λειτουργεί όπω και το πρέβεζαμπίτ πρέπει να λειτουργεί. Έτσι, με τους νόμους του κράτους όπως είπες πιο πριν Ακριβώς. δεν μπορεί να υπάρχει φοροδιαφυγή δεν μπορεί να υπάρχει απλήρωτος κόσμος πρέπει να λειτουργούν όλοι σωστά και να είναι ίση η διαχείριση των τουριστών πάντα με κανόνες και ούτε υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να δει κάποιο σε οποιοδήποτε επαγγελμα και θεωρώ να είναι τακτοποιημένα και φορολογικά και δημοτικά και οτιδήποτε άλλο σε φόρου η κάθε επιχείρηση Σίγουρα, και να λειτουργήσει. Αυτοί Όχι. Ε... Αυτοί είναι οι κανόνε που, που, που θα βάλει κάθε επιχείρηση κάτω από το και χαλί. Να... Και, και κάθε επιχείρηση πρέπει να δουλεύει νόμιμα και με, με κανόνε. Πιο πολύ πονάει ε... εμά το πρέπει να πει, γιατί είμαστε συναισθηματικά δεμένοι σαν κανάλι και σαν περιοχή που είναι κλειστό και έχει ερημώσει αυτό το πράγμα, αλλά με σωστό επιχειρηματία ο οποίο να πέρα, είναι. Παίρνουμε σε άλλα χωράφια Δεν θα πω εγώ, θε, εγώ, θεωρώ και λέω την άποψή μου ω εξή. Ότι ε, όταν υπάρχει ε, μία επένδυση, ένα, ένας, ένα ξενοδοχείο, μία μαρίνα, ε, ε, ένα κάμπικ. Κοίταξε. Αυτά φέρουν ζωή. Και τα ξενοδοχεία είναι όπω είναι τα ταξί. Είναι mm. σαν σε ένα μέσα στο, στην πρέβεζα, είναι 20. Για το άκτιο και να πει ένα συνάδελφο, εγώ θέλω 10. Δεν θα το επιτρέψει αυτό. Άρα, θα πρέπει να έχουμε κάποιε αρχέ και κάποιε κανόνε κανόνες... πάνω στα ξενοδοχεία όπω και στα ταξίδια. Ε, κα... Όπω και στα λεωφορεία. Ε, το τιμολόγιο, οι κανόνε. Όλα αυτά πρέπει να δουλεύουν με του κανόνε και βάσει του νόμου που ορίζει Και να πληρώνουμε του νόμου. Όχι έτσι. να αναπληρώ τα ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμοι, Δημοτικά Τέλη και οτιδήποτε άλλο και να λειτουργούν επιχειρήσει έτσι. Υπάρχουν γι' αυτό σου λέω. Άλλα πράγματα πρέπει, πρέπει να εξεταστούν για την κάθε επιχείρηση. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο σε εσά, τον κλάδο σα, όλου του ταξιτζίδε που μα ακούν, αν μα ακούν αυτή τη στιγμή στα ραδιόφωνά του. Ε, εύχομαι καλή δύναμη, καλή κουράγιο, καλή συνεργασία και μια καλή τριωστική σεζόν, Βασίλη Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι Και χαρά μα και τιμή μα που ήσαν στο στούντιο και δώσαμε έτσι πέντε σωστά πράγματα και για την κοινωνία τη πόλη και για του συναδέλφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για